14η μέρα απεργίας πείνας έξω από το Υπουργείο Υγείας, κυριολεκτικά έξω από το Υπουργείο Υγείας. 6 ηρωικοί υγειονομικοί, πλέον έχουν απομείνει 5, συνεχίζουν να δίνουν το δικό τους αγώνα και να θέλουν να προσφέρουν στην ελληνική κοινωνία και σε όλο τον κόσμο το δικό τους μήνυμα για το δίκαιο, για αυτό που τους αδικεί, για αυτό που τους στερεί το εισόδημά τους, αυτό που τους στερεί την καθημερινότητά τους, τον τρόπο ζωής τους. Θέλουμε να μας πούνε σαν Prime News μερικά πράγματα για το τι βλέπουν να σημαίνει από εδώ και στο εξής και κατά πόσο θα συνεχίσουν δυναμικά τον αγώνα τους. Τι δυνάμεις έχουν, τι πιστεύουν θα κερδίσουν από όλο αυτό. Γεια σας και πάλι. Είμαστε εδώ, προσπαθούμε να συνεχίσουμε. Οι αντοχές κάθε μέρα πέφτουν, όσο μπορούμε κρατάμε. Περιμένουμε μια απάντηση από το Υπουργείο, από τον Υπουργό, την Υφυπουργό ή όποιος άλλος μπορεί να μας πει γιατί συνεχίζεται αυτό το πράγμα που δεν έχει νόημα πλέον να συνεχίζεται. Εδώ τα πιστοποιητικά νόσης γίνανε εξάμηνα και το πιστοποιητικό εμβολιασμού νομίζω θα γίνει 9 μήνα, δεν ξέρω αν έχουν ήδη, ισχύουν ήδη όντως. Και μετά από εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από η πίεση απ' έξω. Ενώ εδώ πέρα συνεχίζουν το χαβά τους χωρίς να, το χαβά τους χωρίς να υπάρχει λόγος. Εμείς περιμένουμε λοιπόν και προσπαθούμε να κρατάμε δυνάμεις όσο μπορούμε να ακούσουμε μια κουβέντα θετική για όλους εμάς τους υγειονομικούς και για τον υπόλοιπο κόσμο. Να γυρίσουμε πίσω στις δουλειές μας με μέτρα ασφαλείας όπως οι υπόλοιποι εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα. Να σταματήσουν κάποια στιγμή αυτοί όλοι οι παράλογοι έλεγχοι σε καφετέρειες, μαγαζιά κλπ. Και να γυρίσουμε στη ζωή μας, όχι σε μια κανονικότητα που λένε σε εισαγωγικά, γιατί αυτό που πήγαν να κάνουν αυτή είναι μια κανονικότητα σε εισαγωγικά, μια πραγματική κανονικότητα όπως ήταν παλιά. Γιατί η δική τους κανονικότητα είναι να συνεχίσουμε όλο και πιο βαθιά με πιστοποιητικά, με ελέγχους και ό,τι άλλο είναι. Και όμως βλέπουμε ότι τις τελευταίες μέρες δείχνουν ότι έχουν αυξηθεί τα ποσοστά των εμβολιασμένων οι οποίοι βρίσκονται στη ΜΕΘ. Πολλοί λένε ότι το κάνουν αυτό για να οδηγήσουν τον κόσμο σε μια γενική τετάρτη δόση το Σεπτέμβριο. Τι έχετε να σχολιάσετε εσείς για όλο αυτό? Πράγματι, έχουν αυξηθεί τα περιστατικά των τριπλοεμβολιασμένων κιόλας. Είναι γύρω στα πάνω από τα 50% από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Όλο αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει πλέον υγειονομικός λόγος πρώτον εμείς να είμαστε εκτός δουλειάς και όσον αφορά και τα σκευάσματα αυτά, δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνονται και αυτά τα σκευάσματα πλέον. Η επιστήμη ίδια το αποδεικνύει, το έχει αποδείξει και η ίδια η ζωή τώρα. Πέραν τούτο, ήθελα να μιλήσω για τον κύριο συσσαγωγικά πλέον Υπουργό Υγείας. Μόνο Υπουργό Υγείας δεν είναι αυτός, είναι σαδιστής ο άνθρωπος. Δεν έχει μπει στο φιλότυπο έστω μία φορά να περάσει να ρωτήσει τι γίνεται με εμάς, πώς σκεφτόμαστε, γιατί είμαστε σε αυτή την κατάσταση, γιατί ήρθαμε σε αυτή την κατάσταση. Ο άνθρωπος είναι αδίστακτος για μένα και μάλλον επιδιώκουν και τη φυσική μας εξόντωση. Δεν βρίσκω άλλο λόγο εγώ. Ουσιαστικά είστε σαν ένα παράδειγμα προς τιμωρία για όλους τους υπόλοιπους. Αυτό δηλαδή, μια τιμωρητική στάση για που διεκδικούμε το αυτονόητο, το δική μας συνεργασία. Η Υφυπουργός κρατάει την ίδια στάση, γιατί δεν σχολιάζω, ένα το ίδιο είναι όλοι τους. Δεν σχολιάζω, έχω κουραστεί με το θέμα αυτό, με αυτά τα πρόσωπα δηλαδή. Δεν είναι, οι άνθρωποι εκτελούν εντολές, τι να πω, είναι χειραγωγήσιμοι από ξένα κέντρα συμφερόντων, από το Big Pharma που λέει όλος ο κόσμος, μάλλον κάτι τέτοιο γίνεται. Και όμως ουσιαστικά βλέπουμε ότι, αν εξαιρέσουμε ίσως μερικές πολιτείες Αμερικής και από ό,τι μάθα και τη Γερμανία αυτήν την εβδομάδα, το μοναδικό μέρος στον κόσμο που συνεχίζουν να κρατούν αυτά τα μέτρα, είμαστε εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα. Εσείς με το βήμα που έχετε, γιατί νομίζω είχατε ξαναξεκινήσει πάλι μια απεργία πείνας, η οποία ήταν επεισοδιακή. Μας είχατε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι σας πονάει περισσότερο όχι το σωματικό κομμάτι, αλλά το πνευματικό, από τη μη συμμετοχή του κόσμου σε όλο αυτό που γίνεται. Μετά λοιπόν την αναστολή, η οποία θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του χρόνου, τι έχετε να μας πείτε? Εγώ πάντα φόβος και φωνάζω ότι αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν να χωρίσουν και να διχάσουν το δικό μας κόσμο και κατ' επέκταση και τη χώρα μας, τους Έλληνες. Και είναι δύσκολο στην επαναφορά του.
αυτές οι μέρες για εμάς τώρα, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι βλέπετε και εσείς, θα είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα. Πάμε για την τρίτη. Αυτό που έχω να πω, δεν έχω κάτι άλλο να πω πλέον, είμαι κουρασμένος. Είναι ένα μνήμα και προς αυτούς. Όπως εμείς από εδώ και πέρα θα δυσκολευόμαστε στην αντίσταση αυτή που θα είναι πιο σκληρή και για μας, σωματικά, ψυχικά, έχουμε ακόμα πολλές συντοχές. Το ίδιο θα είναι και αυτούς τις επόμενες μέρες, δύσκολο και για αυτούς τα πράγματα. Και ελπίζω να, στην τελική φάση αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, να αντιληφθούν ότι πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή έχουν απέναντι ανθρώπους, είναι καθαρά το θέμα ανθρωπιστικό. Εμείς από αύριο Δευτέρα θα καλέσουμε να πάρουν θέση εγγράφως ως πέντε πριγκιπίνες τον Αρχιεπίσκοπο, την πρώτη δημοκρατία. Και ό,τι άλλο, όποιος άλλος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα, ακόμα και έξω από εμάς, από τη χώρα μας, να αναλάβουν την ευθύνη τους και για τις ζωές της δικές μας, αλλά και για τις ζωές των συναδέλφων μας, γιατί δεν μπορεί κανείς, ανθρώπινο νους, να διανοηθεί ότι αυτή τη στιγμή χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα και οικογένειες βασανίζονται. Όχι απλώς βασανίζονται, αυτή τη στιγμή μιλάμε για δολοφονίες. Για μένα αυτή τη στιγμή δεν έχω άλλη λέξη. Έχουν κρυφτεί όλες οι λέξεις ελληνικές, η πιο πλούσια γλώσσα, και δεν μπορώ να βρω μια λέξη να τους πω να καταλάβουν το μέγεθος αυτής της πράξης που κάνουν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πω αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε. Ουσιαστικά, με βάση τον αγώνα που δίνετε και με βάση αυτά που είπε ο συνάδελφός σας πριν από λίγο, ότι αυτό που θέλουν να πετύχουν είναι ο διαχωρισμός. Τον βιώνετε, τον βλέπετε. Δηλαδή, με συναδέλφους τους οποίους συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά, υπάρχει επαφή, υπάρχει κάποια πρόθεση για στήριξη? Όχι, είναι ηλίου φαϊνότερων και από την προσέλευση εδώ και από τα τηλέφωνα που έχουμε ανάμεσά μας, ότι δεν υπάρχει στήριξη από τους συναδέρφους που βρίσκονται στο νοσοκομείο, στις δουλειές μας, τους συναδέρφους που συνεργαζόμασταν χρόνια, ούτε τηλέφωνο συμπαράστασης, τίποτα απολύτως. Και δεν είναι μόνο σε ένα συνάδελφο, ισχύει σε όλους αυτό. Θέλουν ως διαμαγείας να εξαφανιστούμε, να μην υπάρχουμε, να μην επιστρέψουμε στις δουλειές μας. Αυτό είναι το μήνυμα που μας έρχεται από πολλά νοσοκομεία. Όμως η εργασία ανήκει στα δικαιώματα του ανθρώπου και πέρα από δικαίωμα, ο στόχος τους, ας μην ξεχνάμε, ότι πάντα ήταν τα παιδιά. Και εμείς είμαστε ένας σκόπελος αυτή τη στιγμή, είμαστε κυματοθράφστης, δεν θα τους αφήσουμε να πλησιάσουν τα παιδιά, κανένα παιδί του κόσμου να μην πλησιάσουν. Και παρόλο που λένε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα γίνει ένα διάλειμμα με τα πιστοποιητικά και με όλα τα μέτρα, να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι το Σεπτέμβριο θα επανέλθουν και θα επανέλθουν πλήρως οπλισμένοι. Και εμείς θα πρέπει μέχρι τότε να συνεχίσουμε τον αγώνα, να κάνουμε ό,τι χρειαστεί, να μην φτάσουν στα παιδιά. Η υποχρεωτικότητα είναι το πιο σοβαρό θέμα. Δεν είναι το εμβόλιο. Το εμβόλιο, καθένας μπορεί να αποφασίσει για τον εαυτό του ό,τι θέλει. Η υποχρεωτικότητα όμως, και ειδικά στη βιοιατρική, γιατί γι' αυτό πράγμα μιλάμε εδώ πέρα, η βιοιατρική, με τη θέλησή μας, η υποβοηθούμενη εγκυμοσύνη στις γυναίκες, ήταν με τη θέλησή μας. Και βεβαίως ήταν ένα εργαλείο για μια ποιοτική ζωή. Όμως, βιοιατρική με έτσι θελισμό, όπως προτείνει η κυβέρνηση, σημαίνει ότι του χρόνου έχει το δικαίωμα κάποιος να διεκδικήσει να πάρει το νεφρό μου, χωρίς να με ρωτήσει, ή να πάρει ένα πνεύμονα ή οτιδήποτε. Και αυτό συμβαίνει. Είναι τώρα. Αυτή τη στιγμή επιτρέπεται να γίνουν μεταμοσχεύσεις οργάνων ασθενών COVID που έχουν καταλήξει. Αυτό προς προβληματισμό για την κοινωνία. Παράλληλα, όταν πριν από μερικούς μήνες απαγόρευαν να κάνουν και τις ταφές με παρουσία συγγενών, ή οι ταφές γινόντουσαν με τους αστροναύτες και τα ειδικά νάιλον. Έτσι. Ταφές με ειδικές συνθήκες, και μέσα σε ένα μήνα τα μέτρα αυτά έγιναν ότι είναι εντελώς ασφαλής η μεταμόσχευση. Εσάς καταλαβαίνω ότι είστε σε δύσκολη θέση, σε δύσκολη κατάσταση. Τι έχετε να πείτε για όλο αυτό που βιώνετε και θα αντέξετε μέχρι τέλους? Εννοείται ότι θα είμαι μέχρι τέλους εδώ. Αυτό που θέλω να πω είναι να καταργηθεί ο νόμος 4820 για τις αναστολές, και θα ήθελα να
αποκατασταθεί η αδικία αυτή που έχει γίνει εις βάρος όλων των υγειονομικών. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Είναι γιατρός των ανθρώπων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ πέρα και κάνουν απεργία πείνας. Θέλαμε να μας πει εκείνη κάποια λόγια για όλο αυτό που βιώνει η ίδια μέσα από αυτόν τον αγώνα των ανθρώπων αυτών. Κοιτάξτε, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πήραν αυτή την απόφαση που δυνητικά θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τους. Πρέπει να είμαστε εδώ για να τους παράσχουμε βοήθεια και ηθική και ψυχική και ιατρική. Είμαστε στη 14η μέρα απεργία πείνας. Σαφώς είδατε ότι υπάρχουν προβλήματα. Η Σοφία αναγκάστηκε να διακόψει λόγω του προβλήματος το οποίο δημιουργήθηκε στην υγεία της. Οι συνάδελφοι εδώ μέρα με τη μέρα αρχίζουν να δημιουργούν προβλήματα. Έχουμε ξεκινήσει από τα ήπια. Βλέπω φορτισμένη. Ως επιστήμονας και ως άνθρωπος, ως επιστήμονας προσπαθώ και ως άνθρωπος προσεύχομαι για τη ζωή τους και για την επιτυχία του αγώνα τους. Είμαι και εγώ υγειονομικός σε αναστολή. Μπορώ να αντιληφθώ τι ακριβώς σημαίνει αναστολή. Κυρίαρχα, όπως και τα παιδιά εδώ έχουν τονίσει πάρα πολλές φορές, είναι θέμα δημοκρατίας. Το να μου επιβάλλουν ιατρική πράξη στο σώμα μου είναι θέμα δημοκρατίας. Θεωρώ ότι καταργείται η δημοκρατία μέσα σε όλο αυτό. Καταρχήν, εμείς προσπαθήσαμε πριν περάσει αυτό το ανεκδίητο που τώρα πέρασε για άλλη μια φορά, προσπαθήσαμε να κορυφώσουμε τις δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινωνίας. Κάναμε στο μέγιστο δυνατό ότι ήταν στο χέρι μας και θεωρούμε ότι σε αυτό αποδώσαμε καλά. Ότι η κυβέρνηση αυτή δεν το πήρε υπόψη, ήταν φως φανάρι. Ότι βρέθηκε πλειοψηφία Νέας Δημοκρατίας και Κινάλ που το ψηφίσανε, είναι δικό τους θέμα ηθικό, πολιτικό και οτιδήποτε άλλο διαχειριστικό. Εδώ παραμένουμε στο Υπουργείο, ο αγώνας μας δεν τελειώνει σε καμιά περίπτωση, παραμένουμε εδώ, έχουμε 5 συναδέρφους οι οποίοι με προσωπική πρωτοβουλία επιλέξανε μια ακραία δράση, η οποία είναι δικαίωμα του κάθε αγωνιστή να την επιλέξει. Είναι έξω από το Υπουργείο Υγείας μέρες, 12η-13η μέρα, την απεργία πείνας. Και εμείς θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα ότι η απεργία πείνας είναι πραγματικά η κορυφή την οποία θα έπρεπε ο καθένας να την προσέξει. Να πει τι συμβαίνει εδώ. Την προσέχουν αυτοί που μας προσεγγίζουν και έρχονται καθημερινά εδώ. Την προσέχουν αυτοί που είναι στο ίντερνετ. Η γενική κοινωνία ακόμη για κάποιο λόγο μάλλον δεν ευαισθητοποιήθηκε. Εμείς θα παραμείνουμε στον αγώνα το συντεταγμένο. Συνάδελφοι δηλώσανε και το δηλώσανε πρωτοκολλημένα στον Υπουργείο Υγεία ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τη θέση του. Και τώρα παροτρύνουμε την κοινωνία να καταλάβουν ότι δεν είναι αγώνας μόνο υγειονομικός, είναι αγώνας του ΕΣΥ. Ένα νοσοκομείο μετά το άλλο πέφτει. Ουσιαστικά δεν μπορεί να βγάλει κανείς άκρη το τι γίνεται μέσα στα νοσοκομεία. Η μόλυνση, οι καθημερινές νοσηλίες και το χειρότερο, τα τελευταία δεδομένα τα οποία δεν συμφέρουν καθόλου το κράτος είναι ότι πάνω από 40% αυτών που είναι διασωληνωμένοι είναι τριπλοεμβολιασμένοι άνθρωποι. Αυτό είναι ανήκουστο. Δηλαδή μέχρι τώρα ακούγαμε παραμύθια πάρα πολλά. Το τελευταίο είναι ότι τάχα μου δεν καταντάς βαριά. Είναι ψέμα. Ότι γι' αυτό προωθούν και την τέταρτη δόση σε γενικό πληθυσμό σιγά σιγά. Μάλλον οι ίδιοι δίνουν τέτοια στοιχεία για να δείξουν το πόσο καλά είναι τα εμβόλια, μάλλον να το θέσω αλλιώς, το πόσο επιδρούν θετικά τα εμβόλια περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, γι' αυτό άλλωστε και ανεβαίνει ο αριθμός των εμβολιασμένων που βρίσκονται στην ΜΕΘ και πατούν πάνω σε αυτό έτσι ώστε να οδηγήσουν με πρόσχημα στην τέταρτη δόση του Σεπτέμβριο. Κοιτάξτε, εγώ γιατρική ερμηνεία για το φαινόμενο ανά κάποιο χρονικό διάστημα να εμβολιαζόμαστε, να παρατείνουμε την άμυνά μας, δεν έχω. Κατ' εμέ, με αυτά που γνωρίζω, είμαι πάνω από 33 χρόνια γιατρός, δεν έχει κανένα τεκμήριο γιατρικό να εμβολιάζει ένα τρίμηνο, πεντάμηνο, εξάμηνο, ισχυριζόμενος ότι θα βελτιώσει την κατάσταση. Ο κύκλος του ιού είναι γνωστός, το είπανε πάρα πολλοί επιστήμονες, η καθημερινότητα είναι γνωστή, επομένως για μένα είναι επιχειρήματα, επιτρέψτε μου
τον όρο πολιτικάντικα και όχι ιατρικά. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ιατρική ένδειξη να παρατείνεται ένα τρίμηνο εξάμηνο κάποια δόση, ενισχύοντας, η οποία απέδειξε από τα στατιστικά και τα επιστημονικά στοιχεία, ότι ακόμη και αν εμβολιάσει, σε 2-3 μήνες πέφτει αυτό το αντίσωμα το οποίο επιχειρείς να κρατήσεις την άμυνά σου και δεν αποδίδει. Επομένως, δεν είναι ιατρική απάντηση και δεν έχω τέτοια απάντηση. Λέω ότι η απάντηση είναι καθαρά πολιτική διαχείριση και ενδεχομένως άλλου είδους διαχείριση, την οποία δεν τολμώ καν να την αγγίξω. Δηλαδή, φαρμακευτικές μεγάλες, κάποια κέρδη και πάει λέγοντας. Αυτό ας το σκεφτούν αυτοί που παροτρύνουν τον κόσμο ανά κάποιο χρονικό διάστημα, δήθεν ενισχύοντας την άμυνά τους να κάνουν. Εγώ για κάποιο λόγο, διότι δεν έχω ένδειξη, δεν επέλεξα να εμβολιαστώ της πρώτης γραμμής γιατρός. Γιατί έχω φυσική άμυνα, η οποία πλήρως ανταπεξήλθε. Ούτε μία μέρα δεν έλειψα και δεν αρρώστησα. Επομένως, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι να ενισχύσεις την άμυνα και δεις σε νέους ανθρώπους και δεις σε υγιείς ανθρώπους. Από εκεί και πέρα, ας διαλέξει κάθε κυβέρνηση τι θέλει να κάνει. Δεν είναι ιατρικό το θέμα, είναι πολιτικό. Υπάρχει και, ας πούμε, κάποιο παράπονο από τους συναδέλφους σας, οι οποίοι εργάζονται κανονικά αυτή τη στιγμή, οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι, ως προς το γεγονός ότι δεν συμπαραστάθηκαν υποδερνείς στον αγώνα σας? Θεωρώ ένα τέτοιο επιχείρημα ότι δεν είναι επιχείρημα των συναδέλφων στο νοσοκομείο, πέραν εξαιρέσεων. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα κατασκευασμένο πολιτικό επιχείρημα ενοχοποίησης των ανθρώπων, οι οποίοι επέλεξαν και τεκμηριωμένα επέλεξαν το δικό τους δρόμο και το δικό τους αγώνα, για να μπορούν μέσα από αυτή την ενοχοποίηση να δρομολογήσουν καταστάσεις. Και τώρα που δεν τους βγαίνει ούτε αυτό το χαρτί, προσπαθούν να παίξουν τα αρέστα τους. Επομένως, δεν είναι επιχείρημα το οποίο εγώ το άκουσα από στόματα συναδέλφων. Είναι επιχείρημα το οποίο το ακούω από τα κανάλια, από τα μαζικά μέσα παραπληροφόρησης, και επιχείρημα το οποίο, αν το υιοθετήσει κανείς μη σκεπτόμενος, τότε θα πρέπει να πω ότι είναι ανέντιμο, να μην τολμήσω να ξεστομίσω ότι είναι και πρόστιχο επιχείρημα.